Λοιπόν, και είπαμε ότι Λέγουμε θα σα νοικοκυρέψουμε, <laughs> νοικοκυρέψουμε και, και θα μα νοικοκυρέψουμε. Και θα βάψουμε τα πάντα εδώ μέσα. Ναι. Γιατί να δώσουμε λίγο χρώμα. Χρειάζεται να δώσουμε λίγο Πολύ χρώμα. Πολύ θα ήθελα να έρθει ο Δημήτρη αύριο και να τα δύο. Όχι, δεν, δεν ξέρω, κύριε Χαλιαμπάλια, εσεί τι λέτε τώρα, γιατί είστε ειδικό σε αυτά. Τι ναι, 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 χρωμοδεμή. Ε, για το στούντιο πάντα. δεν είναι. Εδώ τώρα είναι Όχι, το μόνο, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, έτσι. Εδώ έξω όμω λίγο χρωματάκι το θέλουμε, κύριε Χαλιαμπάλια. Πάντα. Όλοι, όλοι χρειαζόμαστε τα χρωματάκι. Για να πάρουμε λιγάκι τα πάνω μα. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, Κατευθείαν ε... στο ψητό, εσύ. Θέλω να δω λιγάκι, επειδή χρωμοδομή είναι 30 χρόνια που... είναι πολλά χρόνια, που... νομίζω. Το 84, πόσα χρόνια είναι. Ελάτε. Ε... 34 ε... χρόνια, 35 χρόνια. 35. 35. 35 χρόνια, έπρεπε. Ναι. Ε, Σαν πολιτή ξεκίνησα. 21 Σε χρονών. ανάλογο μαγαζί. <laughs> σε, χρώμα, <laughs> σε, επιχείρηση, σε, σε επιχείρηση με χρώματα. Και στα 25 έκανα τη δικιά μου. Μπράβο, Είστε δηλαδή από του ανθρώπου του αυτοδημιούργητου, έτσι. Ναι. Ναι, ο, ο, Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό το, το σκέφτομαι τώρα. Μπράβο. Ωραία, δύσκολο. Ναι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. δύσκολο. Σίγουρα. Ήταν και άλλε εποχέ εκείνε βέβαια. Ναι, δηλαδή, ναι καμία ναι. σχέση. Δηλαδή εκεί ξεκινούσε, μπορώ να πω, εύκολα. Mm -hmm. Βιοτεχνία χρωμάτων τότε ήταν από τι πιο εύκολε. Εύκολα κατά κάποιο τρόπο παραγωγικά, Για τη παραγωγικά. Γιατί υπήρχε και νοικοδόμηση. Και, και, και εύκολα, δηλαδή φτηνά μηχανήματα αλλά αυτό που λέω είναι ότι όσο περάσαν τα χρόνια αλλάξαν τελείως οι καταστάσεις. Να φανταστείτε ότι εκείνη την περίοδο είχε 110 βιοτεχνίες χρωμάτων στη Θεσσαλονίκη μόνο. Καταλαβαίνετε πώς ήταν τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Τώρα πώς είσαι Σήμερα... έχει. Σε αγώ. Σε Σήμερα αν απομείναμε έξι, πέντε, από... ναι. Oh. Τις, γιατί αλλάξαν φοβερά τα δεδομένα. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η, η βιομηχανία χρωμάτων είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές σήμερα, γιατί είναι χημική βιομηχανία, έχει όλες τις δυσκολίες της χημικής βιομηχανίας, πυροσβεστικά, με καταλαβαίνετε, δηλαδή mm -hmm. κινδύνους και από εκεί και πέρα έχεις και το μάρκετινγκ στον τελικό καταναλωτή. Mm -hmm. δηλαδή Ο, δεν είναι, ναι. Οπότε εσείς ξεκινήσατε ουσιαστικά από το μηδέν, έχοντα μια μικρή προπηρεσία. Σα ήρθε η ιδέα δηλαδή να ασχοληθείτε με αυτό και είπα, Θα κάνω μια δικιά μου δουλειά. Ε, ιδέα, τρέλα, ξέρω εγώ. Πρέπει Αν να το έχει και λίγο χρονών. μέσα σου. Έτσι, <laughs> 25. <laughs> ναι, αλλά πρέπει να το έχει και λίγο μέσα σου. Γιατί ε, κανένα δεν, δεν κάνει αυτό το βήμα. Είναι ναι, μεγάλο ναι. βήμα από μισθωτό να πεις ότι θα κάνω τη δικιά μου δουλειά. Εντάξει, είναι δύσκολο mm -hmm. σε όλες τις εποχές Ναι, βέβαια. Σε όλες τις εποχέ είναι δύσκολο. Τώρα είναι ακόμη χειρότερο. Τώρα θα κάνει. Καλά τώρα όχι. Τώρα θα ναι. δεν, ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όσε φορέ δηλαδή κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι τέλο πάντων ή παράτολμα ή δύσκολα, τα κάνω. Όταν τελειώνω, γυρνάω πίσω και λέω: Καλά, χαζώση μου. Δηλαδή, σκέφτηκα όλο αυτό το πράγμα που τράβηξα. Και λέω: Ποτέ πω, 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 θα το ξανά Αλλά Αλλά πλάκα είναι το η ζωή ότι η συνέχεια <laughs> στα Ζου, καινούργια Σου εμφανίζει <laughs> διλήμματα, α πούμε, ευκαιρίε κτλ. Διλήμματα, ευκαιρίε. Ναι, ναι, ή ναι. τέλο πάντων πράγματα που. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Και πρωτοποριακά πρέπει να... Mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Mm -hmm. Οπότε ξεκινήσατε το 1984. Ε, φαντάζομαι ότι τότε δεν είχα τόλου αυτή τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που έχετε σήμερα. Το 1984 ξεκίνησα ως πολιτής. Το 1988 σαν επιχείρηση. Το 1988 λοιπόν. Το 1988 δηλαδή. Άρα έχετε κλείσει εσύ ως 31 χρόνια πλέον. Ναι. Είστε στον ναι, 31ο στο ναι, ναι, χρόνο. Πολλά ναι, ναι, ναι. χρόνια. Φαντάζομαι τότε όμω πιο περιορισμένα τα πρώτα χρόνια τα προϊόντα και όλα αυτά έτσι. Δηλαδή φαντάσου, και η αγορά ήταν διαφορετική. Ναι, φαντάσου δηλαδή ότι ένα υπόγειο εντάξει, στα τρία μέτρα κάτω από τη γη στη μέση της Θεσσαλονίκη. Mm. <laughs> από <laughs> ένα <laughs> μικρό χώρο έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή δηλαδή, δηλαδή ένα, ένα πράγμα που το κουβαλούσαμε έξι το κουβαλούσαμε φορέ. Δηλαδή το κατεβάζαμε το φορτηγό με τα χέρια, το βάζαμε σε ένα καροτσάκι, το τραβούσαμε, το ξανακατεβάζαμε, το ξαναβάζαμε σε άλλο καροτσάκι, το ξαναπηγαίναμε, το ξεφορτώναμε και ούτω καθεξή. Δηλαδή ένα πράγμα που σήμερα ένα κλάρκ το κάνει σε, σε μισό ναι. λεπτό, εμεί θέλαμε τουλάχιστον πολύ κόπο και πολλέ ώρε. Αλλά τέλο πάντων ήταν και φυσικά με πολύ λίγε ποσότητε. Απασχολούσατε πολλά άτομα, είχατε προσωπικό. Στο ξεκίνημα. ένα, άτομο, ένα, άτομο, ένα άτομο. Ένα και άτομο. από ένα άτομο πώ έχετε σήμερα, πόσο έχετε φτάσει. 33. Μπράβο, Μπράβο. σα. Αυτό είναι. Είδε τα χρώματα. Μα αυ... <laughs> 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 Μου παίζει <είσαι, laughs> Αυτό δεν το <laughs> 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 Όχι, νομίζω ότι είναι η επιμονή στο. Ποιο είναι το μυστικό, δηλαδή για να πετύχει κάποιο. Ναι, δηλαδή αυτό ανοίγουμε... το ρωτάνε σε όλου έτσι. Ε... Ε... Είναι δύσκολε μέρε. Εντάξει. Καταρχήν ακολουθά εξελίξει και να έχει ανοιχτά τα μάτια στο να βλέπει δηλαδή, τι γίνεται γύρω σου. Εντάξει, γιατί συνέχεια είτε βγαίνουν καινούργια προϊόντα, είτε αλλάζουν οι καταστάσει, είτε. Ε, πρέπει να βλέπει εδώ που τα είμαι και λίγο μπροστά. Δηλαδή, ξεκίνησα σε ένα υπόγειο στη Θεσσαλονίκη μέσα. Ο στόχο μου ήταν κατευθείαν να σκοθώ να φύγω και να φύγω εκτό, να πάω στη βιομηχανική. Ναι. Εντάξει, άλλοι δηλαδή επενδύσανε, συνάδελφοι επενδύσανε Στη Θεσσαλονίκη μέσα πήρανε μεγάλες αποθήκε, βιοτεχνίε, Αλλά το θέμα είσαι από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να βγάλει άδεια λειτουργίε, είχε προβλήματα με την προσβεστική mm -hmm. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και το καθεξής, ε, Ένα είναι αυτό, εντάξει Το άλλο είναι, είπαμε να είσαι και λίγο να βλέπεις, να προσπαθείς να, να βλέπεις να Να προλαβαίνεις ναι, 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 ναι. τον καταναλωτή, έτσι, τις ναι, επιθυμίες ναι, ναι. του έτσι, κυρίως. Έτσι, έτσι, έτσι. Να βλέπεις τα κενά της αγοράς. Ε, κατα... μόνο σου δεν μπορείς, είσαι μικρός, αλλά όταν ε, απλά παρακολουθάς ή προσπαθείς να αντιγράψεις τους leader της αγορά. αγοράς. Mm -hmm, mm -hmm. Δηλαδή, βλέπει κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία βγάζει ένα καινούριο προϊόν, βγάζει αυτό. που εκεί και πέρα πρέπει να το κάνει εσύ. Τέλο πάντων, πρέπει να βγάζει κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, το κακό είναι ότι σαν μικρή εταιρεία πρέπει δηλαδή πάντα να είσαι ο φθηνότερο και, δηλαδή και να έχει τουλάχιστον εισάξιο προϊόν. Αυτέ οι να σα Ναι, ναι. έχουν περιοριστεί δηλαδή. Ναι, ναι. Βέβαια, καμία σχέση. Δηλαδή, από όταν που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα, καμία σχέση. Λογικό. Οριάκας. Πολύ λογικό. γιατί στο κόσμο έχει, αυτού. Είναι αυτή την αλυσίδα των επαγγελμάτων που λέμε mm. που έχουν σχέση και με την οικοδομή. Έτσι. Είναι, ναι, Οπότε, δες. όσο πέφτει η οικοδομή, πέφτουν διάφορα. Ε, εγώ έχω μια πορεία, δηλαδή πώς ξεχωρίζει κάποιος το δικό σας τον τομέα, γιατί χρώματα, φαντάζομαι τώρα αυτό που λέτε, είναι χημικά θέματα αυτά, έτσι, χημική βιομηχανία. Πώς κάνει κάποια επιχείρηση κάτι ξεχωριστό και λέμε, α, είναι η χρωμοδομή, Δηλαδή, πώς ξεχωρίζει τον κλάδο τη, έχει πολλά προϊόντα, έχει φτηνά προϊόντα. Ε... Είναι πολλά, είναι, είναι το δυνάμα του brand που λέμε, εντάξει. Δηλαδή, στην ουσία είναι όπως συμβαίνει και σε όλες τις επιχειρήσεις, τους κλάδους επιχειρήσεων. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, στα καθαριστικά υπάρχουν οι leader, οι οποίοι δίνουν πολλά λεφτά στη διαφήμιση, είναι γνωστοί και και και. Εντάξει, το ίδιο πράγμα και στο Παντού, α πούμε, στα κομπιούτερ, στα. Ναι, τι κάνει, δηλαδή, τι σα κάνει να ξεχωρίζετε. Δεν, λέμε, δεν μιλάμε για την προβολή, για τα προϊόντα. Δηλαδή, πώ διαφοροποιήσετε από τον ανταγωνισμό, Δηλαδή, είναι τα προϊόντα, η σύνθεση των προϊόντων, τι είναι αυτό. Οι που... ποιότητε είναι, τέλο πάντων, εγώ πιστεύω ότι η ελληνική βιομηχανία χρωμάτων είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και επίση, ένα πολύ είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με όλου του κλάδου, είναι το ότι ε, σήμερα το 95% από τα οικοδομικά χρώματα που κυκλοφοράνε στην Ελλάδα είναι ελληνικά. Πολύ Δεν υπάρχει αυτό. κλάδος αντίστοιχος ε, στα καταναλωτικά προϊόντα που να έχει το 95% των, δηλαδή, των, των προϊόντων. Mm -hmm. Αυτό δηλαδή. φαίνεται λογικό γιατί ξέρετε τι λέμε κάμια φορά ότι τα εισαγόμενα βγαίνουν πιο φτηνά από ότι να δουλέψουν εργατικά χέρια εδώ, γιατί οι εισφορέ είναι μεγαλύτερε, γιατί ο επιχειρηματία mm. δεν τον ευνοεί καταστάσει. Όταν εσεί λέτε για το 95% είναι πολύ μεγάλο αριθμό. Ναι, ναι, σχεδόν ναι, καλύπτει ναι. την αγορά. Ναι, σχεδόν Ουσιαστικά. καλύπτει την αγορά. Ναι, ναι. Είναι και δύσκολο προϊόν Α, τα χρώματα. Είναι δύσκολο προϊόν γιατί φανταστείτε μια εταιρεία για να μπορεί ας πούμε, να είναι μέσα στην, στην αγορά, θα πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τρομακτικά μεγάλη ποικιλία προϊόντων, mm -hmm. εντάξει. Mm -hmm. Και το κακό στην ιστορία είναι ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη γκάμα με μικρές ποσότητες. Παραδείγματο χάρη, έχουμε το κόκκινο το χρώμα, το οποίο έχουμε τέσσερι συσκευασίε. Το πράσινο, τέσσερι συσκευασίε. Το κίτριο καταλαβαίνετε τώρα, mm -hmm. εντάξει. Έχει mm -hmm. μια λαδομπολιά που έχει 25 χρώματα και έχει τρει συσκευασίε. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι χώρο, τι κόπο και τι. Δεν έχει ένα προϊόν το οποίο χτυπά από το πρωί μέχρι το βράδυ και λε: Εγώ θα βγάζω αυτό, α πούμε. Ναι. Άρα μπορώ να κατεβάσω, να αυξήσω, να κάνω. Χρειάζεται συνεχή ναι. παρακολούθηση δηλαδή. Είναι δύσκολη η δουλειά, σα είπα, γιατί δεν έχει πάνω χαρά ένα μηχάνημα το οποίο αγοράζω ένα μηχάνημα και βγάζω αυτό το προϊόν. Εντάξει. Πρέπει να έχει 15 διαφορετικά συσκευαστικά για να βγάζει, α πούμε, ξέρω εγώ, όλη την κάμα του προϊόντο. Έχετε όμω και άλλε υπηρεσίε. Εσεί κάνετε και θερμομομονώσει. Ναι. Έχετε... Παλιά κάναμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο υλικά για θερμομόνωση. Mm -hmm. Και μπορώ να πω ότι η χρωμοδομή ήταν από τις... η, πρώτη εταιρεία, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, αυτόνομη, που έκανε σύστημα εξωτερική θερμομόνωση. Αυτό πέρα που βλέπετε τα. Που βάζουν τα είναι το εξοικονομώ. Mm -hmm. Αυτό αυτή... λέγα, Αυτό πρέπει να πηγαίνει καλά σχετικά έτσι. Γιατί τα τελευταία χρόνια ναι. και με το πετρέλαιο που ναι, είναι ναι, στα ύψη ναι. κτλ. Ο κόσμο ψάχνει να θωρακίσει τα σπίτια. Βέβαια. Του. Και πρέπει έτσι να γίνει. Πρέπει έτσι να γίνει. Βέβαια, αυτή την τεχνογνωσία εγώ την απέκτησα όταν έκανα εξαγωγέ Κόσοβο και Ρουμανία. Οι άνθρωποι εκεί πέρα μετά τον πόλεμο στο Κόσοβο. Και οι Ρουμάνοι δηλαδή, έτσι γενικά που μπήκαν πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση και λίγο πιο παλιά που περιμένα να μπουν. Ε, πήγανε οι ευρωπαϊκές οι και που εκεί και πέρα τους έδωσαν την τεχνογνωσία και οι άνθρωποι πραγματικά ακολουθήσανε που λέμε τους, euh, τους καλούς. Ναι, αυτό που λέγατε πριν. Τα, τους... bravo, ναι. Ναι. Ενώ εμείς εδώ ήμασταν, είχαμε ένα άλλο σύστημα, δικό μας σύστημα, θα βάλεις, ξέρω, με αποτέλεσμα, ξέρετε ότι πολλά σπίτια έχουν φοβερά προβλήματα Λέβαια. με, με μούχλες, με έλλειψη θερμομόνωσης και αναγκαζόμαστε δηλαδή να κάνουμε μια δουλειά που έπρεπε να γίνει εν τη γενέση αυτή. Από την αρχή. Ναι, Αυτό είναι αλήθεια. Απλά κοιτάμε στην αρχή το χαμηλό κόστος ναι. λέμε θα, αλλά δεν υπολογίζουμε το κόστος που θα έχουμε στην πορεία. Δηλαδή ότι θα το πληρώσουμε τουλάχιστον δύο φορέ πάνω αυτό. Βέβαια. Δύο φορέ πάνω και Κοίτα, τα καλά όταν... τα χρόνια που είχαμε να πληρώνουμε πετρέλα και τέτοια δεν, δεν είναι α, ναι, δεν... και μπράβο, πολύ ο κόσμο, ναι. πιστεύω. Σας... Είναι και πολύ εξειδικευμένα θέματα αυτά. Δηλαδή πρέπει να πα στην οικοδομή και να δει τη βάρη, πρέπει να είσαι ειδικό. Δεν είναι όμω δουλειά του καταναλωτή. Η δουλειά ήταν των μηχανικών mm. συγγενών. Έχει απόλυτο δίκιο. Εντάξει. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ξεκινήσει και είχαμε φέρει είχα το σύστημα θερμομόνωση και είχα κάποιου επαφέ με κάποιου μηχανικού, γίνονταν και με λέγανε. Ναι, αλλά λέει, ο καταναλωτή λέει θέλει λέει, όταν χτυπάει. Γιατί αυτό ξέρετε ότι ντύνει το το, το κτίριο, mm -hmm. εντάξει, στην ουσία ένα, ένα επίχρισμα από πάνω, το οποίο δίνει το κτίριο και δεν αφήνει να φύγει η θερμότητα. Mm -hmm. Αλλά πρέπει παντού να μπει. Άρα στην ουσία τι είναι, ένα, στην ουσία ένα θελιζόλε, ένα, μια πολυστερίνη, η οποία από εκεί και πέρα έχει κάποια... Αλλά είναι είναι κου, όχι κούφια, είναι δεν είναι δηλαδή σκληρό σαν τον πετό. Είναι σαν κέλυφος δηλαδή. Μπράβο, έτσι, ναι, ναι, ναι. Και τότε λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέει ναι, λέει, αν θα πάω λέει, στον καταναλωτή και τον πω ότι θα βάλω αυτό το περίβλημα, θα με πει, δεν είναι καλό, εγώ θέλω πετό. Α, το είχαμε άλλο, δεν... και άγνοια δεν... ως ναι, καταναλωτέ. Ναι, δεν έτσι, είναι έτσι. μόνο. Ναι, Αλλά είχα... τώρα άλλαξε Αλλά πλέον. εντάξει και κάθε φορά, ξέρει τώρα, οι οικοδομές περισσότερο στην Ελλάδα εργολαβικέ, αυτά προσπαθούσαν να γλιτώσουν υλικά. Ίσως... ήτανε δεν ήταν θέμα γλιτώσει λεφτά. Ήταν και Α, ότι αγλία, ναι. ε, πφ, όταν σου λέει το, το κράτος, ας πούμε, ότι για συντελετήρια, θερμομόνωσης, φτάνει αυτό το πράγμα. Ακολουθούσαν και όλοι οι μηχανικοί αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει πολλοί νομοθεσίε. Τώρα είναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα τα καινούργια δασκάλια. Απλώ δεν χτίζονται καινούργια Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει <χελυπίζουμε χελυπίζουμε> να τελειώσει κάποτε ναι, αυτό. Είναι ένα Που, να τελειώσει πρόβλημα. σύντομα, γιατί είναι μια αλυσίδα επαγγελμάτων γύρω από, το, από την οικοδομή. Εσεί λοιπόν έχετε έδρα τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στην Αλλά πηρεχή. δεν περιορίζεστε εδώ. Έχετε παρουσία. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε, mm -hmm. παντού έχουμε έχουμε υποκατάστημα στην Αθήνα έχουμε κέντρο διανομή δηλαδή με δίκτυο πολιτών και αυτοκίνητα που κάνουν τι παραδόσεις εκεί στην Αθήνα mm -hmm. ε, Στην Κύπρο υπάρχει μια εταιρεία η οποία δουλεύει με αποκλειστικά ας πούμε, τη διακίνηση των εμπορευμάτων και τώρα ξεκινήσαμε και μια άλλη πολύ σημαντική συνεργασία στην Κύπρο Στο Κόσοβο παλιά δουλέψαμε πολύ με τα πολεμικά, τα οποία μετά αλλάξαν δεδομένα και αύριο φεύγουν και το Κόσοβο δηλαδή, να ξεκινήσουν μια καινούργια συνεργασία. Και στην Αλβανία έτσι υπάρχει ένα εργοστάσιο, χρωμοδομή Αλβανία. Πόσο ταπεινά τα λέει, εργοστάσιο εδώ, η δουλειά εκεί, μπράβο, μπράβο κύριε Χαλέ, ε, και κάποια βήματα έγιναν σίγουρα και μες στην κρίση, έτσι, δηλαδή. Ε, εγώ πιστεύω ότι εμένα με ωφέλισε η κρίση. Τι εννοείται. Η κρίση ε, είναι ευκαιρία που... Ναι, για... ναι, ναι, πώς, ναι, ναι, πώς ναι, ναι, καταφέρατε ναι. να το κάνετε. Ξέρετε τι γίνεται, δηλαδή πολλές εταιρείε είχαν υψηλό, υψηλό τραπεζικό δανεισμό. Και τότε μετά το 9, 9-10 τότε όταν ήταν, πολλές τράπεζες σταματήσανε να χρηματοδοτούν. Mm -hmm. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι... Δηλαδή παρουσίασαν δηλαδή, πολλά προβλήματα σε κάποιε εταιρείε. Συγχρόνω οι προμηθευτέ είχαν γίνει πολύ σκληροί, ήταν πολύ επιφυλακτικοί, σκάγανε επιταγέ, δεν μπορούσαν να τι καλύψουν γιατί πρέπει να καλύψει την επιταγή του πελάτου κ.ο.κ. Το Με αποτέλεσμα, σφίγγαν τα λουριά, σταματούσαν να δίνουν εμπορεύματα στου ανταγωνιστέ, ψάχνανε εμπορεύματα να βρούνε. Άρα, τι γίνεται όταν μια εταιρεία έχει δικά τη αποθέματα, δικά τη κεφάλαια, δηλαδή πάντων. Ναι, τότε ήταν ευκαιρία δηλαδή mm -hmm. κερδίσαμε χώρο Είναι στην αγορά βέβαια, ναι. βγάλαμε πολλά καινούργια προϊόντα όταν οι άλλοι κόβανε προϊόντα ε, φτιάξαμε τις συσκευασίε μας ε, εντάξει, δηλαδή ήταν ότι υποχωρούσαν οι άλλοι και εμείς την ναι, ναι. Ναι, ναι. Και κρατήσαμε ύστερα τη θέση αυτή και το Οπότε, θα παλεύουμε. Οπότε, τι κάνει ένα επιτυχημένο επιχειρηματία στον χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση, Γιατί να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Είναι <σκυρίζεσαι> ε, Εμεί το λέμε γιατί εσεί τώρα είστε επαγγελματία, να το πω έτσι, επιχειρηματία, αλλά προ το παρόν δεν είστε επαγγελματία πολιτικό, έτσι. Ε, Μπαίνετε ναι. τώρα. Κάνετε τα βήματα. Να γίνω. Είναι ένα ρίσκο κι αυτό. <σκυρίζεσαι> έτσι? Είναι, είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα, αυτό θέλω να πω. Όχι επάγγελμα, τέλο πάντων. Άμα ξεκινήσει με αυτή τη λογική. Εκεί, τότε είσαι... Θέλει πολύ χρόνο και θέλει πολύ ενέργεια. Και ό,τι θέλει πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια, ε, ε, εγώ το λέω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζει σοβαρά, όπω το αντιμετωπίζει το επάγγελμα. Δηλαδή, πολύ χρόνο και πολύ δουλειά. Εσεί τώρα πώ το κάνατε αυτό, Γιατί κατα... καταβαίνετε υποψήφιος, έτσι, ναι, ναι. στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ε, ε, υποψήφιος δήμαρχος, δήμαρχος. ναι. ναι υποψήφιος Μαζί με το τζίμερο, μαζί μα, με, το με τζίμερο. τις ευλογίες, εις ε, το... Μια σχετική, Συνεργασία. Πώς θα λένε, υποστήριξη. Όχι υποστήριξη δηλαδή, ναι, υποστήριξη, δηλαδή, ναι, γιατί ναι, ναι. πολλές φορές τώρα ναι, ναι. έτσι κι αλλιώς, ναι. Ναι, ναι. Ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, η ζωή γενικά, δηλαδή, με, την, με, το εργοστάσιο, με τα αυτά, ε, βλέπω, δηλαδή, δημιουργείς κάποια πράγματα, εντάξει, τα οποία όταν βλέπεις ότι πετυχαίνουνε εγώ πιστεύω ότι αποκτά αυτοπεποίθηση. Ναι, βέβαια. Ε, Τέλο πάντων, βλέπει ένα στραβό ή κάτι να διορθώσει, το πιάνει, το δοκιμάζει, το κάνει. Τη μια αποτυχαίνει τη δεύτερη φορά, έτσι πηγαίνει, δουλεύει καλύτερα. Την τρίτη από εκεί και πέρα δουλεύει. Α, μάλιστα ήταν τόσο εύκολο. Και πα, 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 με αποτέλεσμα. Ε, πολλά πράγματα τα οποία τα φαντάζομαι τώρα, δηλαδή ότι μπορούν να γίνουν, κατευθείαν μου βγαίνουν. Γιατί έχω ήδη συσσωρεύσει φοβερή εμπειρία και πολλέ αποτυχίε, βέβαια. Από το Όχι, Όποιο δουλεύει είναι. Άρα λοιπόν, κάπω έτσι φαντάζεστε την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε ένα όρο που Όχι, να όχι. Αλλάξετε... Δεν, δεν λέω δηλαδή να... ότι <laughs> 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 κατευθείαν θα κακό. πετύχω. <laughs> Απλώ ότι βλέπω πάρα πολλά στραβά. Ναι πολλά πράγματα Α πούμε, οποία... ποια είναι τα μεγαλύτερα στραβά που θα θέλατε, αν είχατε την δυνατότητα, να τα αλλάξετε κατευθείαν. Τα ή σκουπίδια. Ή προτεραιότητα... Τρελαίνομαι για τα σκουπίδια. Ναι, ε, μας... Δηλαδή, όχι, ακολουθάμε λάθο δρόμο. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή του κάδου, κλασικού κάδου, που τέλο πάντων έχουν ένα σωρό προβλήματα του ναι, ναι, ε? αυτά mm. εδώ παρά, τα πράσινα και τα. τα και καθόμαστε τώρα όπως δούλευε η Ευρώπη πριν από 35-40 χρόνια. Αυτά πλέον στην... στην Ευρώπη, όταν λέω Ευρώπη, είναι τη βόρεια Ευρώπη. Εντάξει, αυτά πλέον ήδη έχουν εντάξει. καταργηθεί ή τα πηγαίνουν σε κάποιε μικρέ γειτονιέ κλπ. Υπάρχουν υπόγειοι κάδοι. Δηλαδή, αν μπείτε η στο ίντερνετ. Η Τουρκία ίδεμο. καταρχήν έχει θυσιζόμενου κάδου. Ε, δεν το συζητάμε. Είναι οι και... οι Τούρκοι καταρχήν μα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Ναι, να ναι. εντάξει, εντάξει, έχουν, έχουν ξεφύγει. Άρα ένα είναι, είναι τα σκουπίδια. Έτσι, η διαχείριση δηλαδή, των απορριμμάτων. Όχι διαχείριση, να αλλάξει το σύστημα. Mm. Δηλαδή, εγώ. Δεν πάω να γίνω στην, στην πόλη ένα πολύ καλό σκουπιδιάρη. Mm -hmm. Γιατί αν, αν θα γίνει ένα καλό σκουπιδιάρη, μετά θα έρθει ένα άλλο ο οποίο θα είναι ένα κακό σκουπιδιάρη. Εγώ θέλω να αλλάξω τη δομή, να αλλάξω δηλαδή όλο το σύστημα. Ναι. Αυτό μου χρόνο, πολύ. Χρόνια. Εντάξει, oh, αι, χρόνια. Δεν είναι. Είναι να ξεκινήσει ένα πράγμα. Να βάλει προτεραιότητε. Να, yeah, yeah. να πείσεις, yeah. το βάζει και να πει παραδείγματο χάρη. Θέλω ένα παράδειγμα το οποίο τρελαίνουμε. Εντάξει. Εγώ μένω χαριλάου. Η Παπαναστασίου ξεκινάει από το Θεαγένιο και πηγαίνει μέχρι το τέρμα. Λοιπόν, πήγανε στη Χαριλάου, σπάσανε τα. δηλαδή το ενδιάμεσο, τα πλακάκια. Εντάξει. Από το Θεαγένιο μέχρι και το τέρμα της Χαριλάου, σπάσανε τα πλακάκια και βάλανε άλλα πλακάκια. Δηλαδή απλώς βάλανε στη μέση. Ε, χο... Στο διάζωμα, λέτε. Ναι, δηλαδή, δηλαδή βάλανε χόρτα, πώ το λένε. Τέτοιο... Φυτά. Πράσινο. Πράσινο. Ναι. Και συγχρόνω πήγανε στη Χαριλάου και κάνανε. Ένα πάρκο το οποίο ήταν ένα καλό πάρκο και το κάνανε πολύ καλό πάρκο. Και εδώ δώσανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για να κάνω τι, από έναν δρόμο, να σπάσουν τα πλακάκια, να βάλουν, να το αλλάξουν λίγο και να κάνουν ένα πάρκο να το κάνουν πιο καλό πάρκο. Εγώ αν ήμουν δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ θα έβαζα 30 ή 40 ή 50 δεν ξέρω πόσα λεφτά, 70 υπόγειου κάδου. Αυτό το πράγμα που το βλέπω δηλαδή, εγώ τρελαίνομαι. Γιατί ο κάδο, τι σημαίνει κάδο, ε σημαίνει ότι έχει 5,5 κυβικά χωρητικότητα ο υπόγειος κάδος, άρα δηλαδή θέλεις 5 φορές λιγότερους κάδους από ό,τι είναι υφιστάμενοι. Το έχετε ψάξει, ε? ε δεν το έχω ψάξει. Ο Α, αυτό ξέρω αυτό τη διάσταση ότι διάσταση ακριβώ. 1,5 ε. επί 1,5 επί <χει> 2,5 βάθο. Άρα σημαίνει, θε ένα άτομο να το, να το μαζεύει. Δηλαδή έχει ένα γερανοφόρο το οποίο έρχεται πέρα τον κάδο και τον πετάει μέσα. Έχει τέλει πέντε φορέ λιγότερα σημεία, ελευθερώνονται οι θέσει παρκαρίσματος, δεν έχεις ούτε γάτες, ούτε σκυλιά, ούτε ποντίκια, ούτε βρώμα, ούτε μυρωδιές, ούτε τίποτα και βάζοντας ένα, ένα αισθητήρα μέσα στα τρία και στα τέσσερα κυβικά, μπορείς τελεματικά με ένα μήνυμα από το κέντρο ελέγχου να σου λέει ότι κοίταξε να δεις ο κάδος 12, 17, 22 και 54 παράδειγμα ας πούμε είναι πλήση, πούμε, ναι. Εσύ δεν πας να, να αδειάζεις τους, άλλ, τους μισογεμάτους, θα πηγαίνεις να, λοιπόν, να Εγώ στοχημένα. ειλικρινά και μόνο γι' αυτό του λέτε τώρα γιατί φαίνεται ότι το έχετε ψάξει πραγματικά ε, ε ειλικρινά είναι εξαιρετική πρόταση. Ναι, και όπω τα ακούω έτσι θέμα. με την τηλεματική. Λοιπόν, γιατί. Δεν είναι τρομεκτικά. Ένα. Αυτά τα έχουν εφαρμόσει, ξέρετε τι. Αυτό που τρελαίνουμε είναι. Τα έχουν εφαρμόσει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ το, το, έβγαλα το... από το μυαλό μου, πώ το λένε. Ναι, αλλά εμεί τώρα το ανακαλύπτουμε την Αμερική, έτσι. Ε, α... ναι. Στην Ευρώπη ή το ξέρω. Ε, ανακαλύπτουμε τον τροχό. <σ judicare> mm. <paranoid> Συρρήκνωση προσωπικού όμω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, βέβαια. Ξέρει κάτι. Ξέρει πόση συμβασιού έχει η το ανακαλυπτουμε τον τροχο mm συρρηκνωση προσωπικου ομω ξερετε τι σημαινει αυτο ναι βεβαια ξερει κατι ξερει ποση συμβασιου εχει η Δεν χρειάζεται. Αυτό που λέει ο κ. Καλιαμπάλα. Ναι, είναι καταρχήν ένα βήμα παραπάνω και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό θα ταξιοποιηθούν κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Κοιτάξτε τώρα, ε, η δυσκολία ενό επιχειρηματία γιατί το δύσκολο, το ζόρι γενικά, εντάξει, είναι να απασχολείς, δηλαδή να βρεις δουλειά στους ανθρώπους. Έτσι. Έχεις τώρα 15 άτομα, 10, 8, 12, 20, 30, δεν ξέρω πόσα είναι, εντάξει. Πρέπει να τους δώσεις ένα αντικείμενο με ασφαλιστικές δικλίδες, να βάλεις ένα 10, ένα 5, ένα 7, ένα 10, δεν ξέρω έναν υπεύθυνο ας πούμε, για να τον πεις στους υπεύθυνους, εδώ κοίταξε μάγες, εδώ είναι τα πράγματα, θα ξεκινήσει να κάνετε αυτό το έργο ορισμένο. Αλλά εγώ ξέρω, που τρελαίνομαι είναι ότι Όλες αυτές οι δουλειές όμως για να μπορέσεις εσύ να τις μαντζάρεις και να τις προχωρήσεις θα πρέπει να τις έχεις ήδη κάνει. Mm -hmm. Όταν ο άλλος είναι... Κατάλαβες τώρα. Και ah. δεν έχει... Δεν έχει μπει καμιά φορά μέσα να, να κάνει δουλειά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γραφείο είναι πολύ διαφορετικά είναι, τα πράγματα. Ναι, περιμένει εσύ άμα δεν κατεβεί κάτω στο εργοτάξιο, αν δεν κατεβεί κάτω στην παραγωγή, αν δεν, αν δεν πάρει το φορτηγό να το οδηγήσει, μπορεί να δώσει εντολή και να πει στον οδηγό: Θα πα εκεί και θα έρθει. Σε δουλέψα, θα σε πήξε ώρα. Ακούω, έκανα τρει ώρε. Πού είναι τρει ώρε έκανε, αφού μέχρι εκεί είναι μία μισή. Γιατί έκανε τρει. Σου λέω ένα παράδειγμα χοντρά. Έχω Κύριε μια πρόταση να γιάσετε. Να σα πω <laughs> 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 <Να laughs> <σας φωκάνε. laughs> Αλήθεια. Αυτό συζητάμε και εμεί με τη Βυργυνία. Λέμε ότι για να φτάσει σε μια θέση θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει και από τι προηγούμενε, να δει λιγάκι πώ είναι το πράγμα ναι, ναι, και όταν φτάσει εκεί πάνω να ξέρει λιγάκι τι σου γίνεται. Και για να μπορέσει να ελέγχει από κάτω, αν χρειαστεί. Γι' αυτό σου λένε, λέμε ότι είναι πολύ θετικό και, και ειλικρινά το, το εννοούμε αυτό. Αλήθεια. Που άνθρωποι τη ναι. αγορά μπαίνουν, θέλουν να μπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ένα άνθρωπο που από ψηλά, από ένα βάθρο, από ένα γραφείο, βλέπει και λέει θα γίνει αυτό. Είναι άνθρωπο που τα ξέρει από μέσα τα πράγματα. Έχω να σα κάνω μία πρόταση. Επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, e ναι. Και δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, mm. σαφώ το πρόγραμμα ναι, ναι. τη Θεσσαλονίκη. Να συνεχίσουμε και για λίγο μετά. Έχετε χρόνο. Εντάξει. Ωραία, τέλεια. Φόκου 103,6. Λοιπόν, και πάμε να το πιάσουμε yeah. από εκεί που τα αφήσαμε με τον κύριο Χαλιαμπάλια για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Να θυμίσουμε ότι κατεβαίνει υποψήφιο δήμαρχο ε, με την υποστήριξη του Θάνου του Τζίμερου. δημιουργία ξανά, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Τύπησε. Τύπη, ναι, ναι. Ε, και μιλούσαμε για το Δήμο. Είχαμε πει για το θέμα των σκουπιδιών, αλλά ο Δήμο είναι και ένα τεράστιο οργανισμό. Ειδικά ένα μεγάλο Δήμο, όπω είναι ο Δήμο Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ μεγάλο, αφού να φανταστείτε ότι ο, ο προπολογισμό του, ο ετήσιο, είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Έχει 3.500 προσωπικό εργαζομένου. Ξέρετε πόσε επιχειρήσει στην Ελλάδα έχουν 400 εκατομμύρια ευρώ. Τζίρο πολύ λίγες. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή τι τράπεζε, τα πετρέλαια, ΔΕΗ, ΟΤΕ e, και Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο και Μασούτη, πάνω από πέντε εταιρείε στην Ελλάδα, 400 εκατομμύρια ευρώ τζίρο δεν έχουν. Που να φανταστείτε ο κλάδο των χρωμάτων, σύνολο όλε όλες, 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 όλες οι εταιρείε, 170 εκατομμύρια. Άρα θέλουμε ένα. Καταλαβαίνετε να... τώρα ότι για να διαχειριστεί. Ένας άνθρωπος 400 εκατομμύρια ευρώ, 400 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει, εδώ που τα λέμε, να ξέρει να χειρίζεται τέλο πάντων ή να, να μπορεί να διαχειριστεί κάτι. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που ξεκινούν να κάνουν κάτι να έχουν ήδη μία γνώση, να έχουν περάσει από πέντε πόσα, να έχουν αυτό που είπατε. Να έχουν αίσθηση ε... του τι συμβαίνει. Άρα, για να το πούμε απλά, ψηφίζουμε για καλό πολιτικό ή για καλό μάνατζερ. Εγώ πιστεύω ότι είναι... οι Δήμοι θέλουν μανατζάρισμα. Το 80%, 85% είναι μάνατζερ. Mm -hmm. management. Mm -hmm. Και το υπόλοιπο 15% είναι πολιτική. 15% πολιτική Το καλό πάντως στις αυτοδιοικητικέ είναι ότι οι άνθρωποι δεν μολύνονται με τα κόμματα. Ψηφίζουν πρόσωπα. Εμένα φτύζουμε. Αυτό... Ναι. Θέλω να πιστεύω ε, Εντάξει, ναι. είναι ναι. περίπου. Εντάξει. Ε, είναι σημαντικό όμω, είναι δυνατόν. Ναι. Και οι εθνικέ, αλλά στι αυτοδιοικητικέ νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο ε, αυτό. Ε... Να ψηφίζουμε πρόσωπα. Μου κάνει η Βυργυρνία ότι μ' αρέσει. Γιατί έχει αυτά τα πέντε στοιχεία. <laughs> <κάνει>. <laughs> <laughs> Ψηφίζω άσχετα σε ποιο κόμμα είναι. Ξέρετε, εγώ αυτό που τρελαίνομαι, πραγματικά δηλαδή, είναι ότι ο Δήμος, ειδικά η Θεσσαλονίκη, ειδικά η Θεσσαλονίκη επειδή είναι ένα προπήριο, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Βέβαια. πόλη, εντάξει. Άρα δηλαδή όλα τα κόμματα θέλουν ντε και καλά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Αυτό τι ενδιαφέρει. Ένα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τώρα από εκεί και πέρα τώρα. Και βλέπετε ότι η γειτονική Δήμη, Mm -hmm. Θέρμη, παράδειγμα. Mm -hmm. Έχει τον Παπαδόπουλο, Πασόκ, πηγαίνει τρένο ο άνθρωπο, πέντε τετραετίε πηγαίνει με. εντάξει. Που σημαίνει ότι κάτι κάνει καλό. Ε, Καϊτετζίδη, στην Πιλαία. Δανιλίδη, Πασόκ. Πασόκ. Φαινόμενο <laughs> Το βλέπετε, δηλαδή, όλοι αυτοί τριγύρω έχουν επιτυχημένους και πηγαίνουν τρένο. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται με τη Θεσσαλονίκη. Παπαγαιώργο στα τα παλιά τα χρόνια, τώρα εδώ πέρα τέλο πάντων με τον κύριο Μπουτάρη, που τέλο πάντων, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένο με την διοίκησή του. Αλλά και πιο παλιά, δηλαδή συνέχεια Θεσσαλονίκη, για να μην την ψηφίζουν οι δημότε έναν συνέχεια, σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένο. Τα κόμματα πέφτουν όλα με τη κατευθείαν, ναι, δηλαδή αμά μούτρα. να πάρουμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Mm -hmm. Mm -hmm. Και αυτό τη ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα τώρα τι θα γίνει στην Για να καταγράψουν και... πολιτικέ δυνάμει. Εντάξει, ναι. μωρέ, άστο τώρα μετά. Από τι επόμενε εκλογέ θα δούμε τι θα γίνει. Πάντω είναι σίγουρο ότι μια τόσο μεγάλη πόλη με τόσο πολλά προβλήματα έτσι, δεν πηγαίνει στον αυτόματο. Δηλαδή Ψάχι. θέλει. Μα, μα, πρέπει να είσαι συνέχεια σε γρήγορη, σε συνέχεια στην τζίτα πρέπει να είσαι. Όπω είσαι μια επιχείρηση. ακριβώ και. Δηλαδή, τι να πω, πρέπει να καινοτομήσει. Έχουμε παράδειγμα για τον τουρισμό που μιλούσατε προηγουμένω. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστέ μα. Οι ανταγωνιστέ μα είναι η Βαρκελόνη, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Βιέννη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν ένα άνθρωπο έχει δύο χιλιάρια παράδειγμα, ένα Ευρωπαίο, οποιοδήποτε, εντάξει. Έχει δύο χιλιάρια, τρία χιλιάρια και λέει, Εγώ θέλω να πάω διακοπέ, ξέρω εγώ, α πούμε, σε μια, σε μια πόλη. Θα πει, θα πάω ή Λονδίνο, ή Παρίσι, ή Βερολίνο, ή Βαρκελόνη ή Θεσσαλονίκη. Εσείς που τα πηγαίνατε δηλαδή. Καταρχήν, ναι. οι Βαρκελόνοι... αυτοί, είναι τα γωνιστέ... αυτοί οι πραγματικοί ανταγωνιστές ε. μας είναι. Τι, είναι, τι νομίζετε τι είναι, ξέρω το λιτόχωρο ή, ή έρχονται να κάνουν μπάνιο εδώ. Είδε πώ τα λένε οι επιχειρηματίε. Ομά. Αλλά αλήθεια, Μα... έτσι. Ναι. Για το κρουαζιερόπλαιο έχει γίνει ολόκληρη ιστορία στη Βαρκελόνη. Πηγαίνουν να, ναι. εκατομμύρια από τα κρουαζιερόπλαια. Εμεί εδώ το έχουμε κάνει. Το γεφύρι τη της Άρτα. Ναι, Ή έχουμε, έχουμε πολλέ αγκυλώσει από τις οποίες δεν ξεφεύγουμε εύκολα. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα: ας πούμε το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακή, λέω εγώ τώρα. Ναι. Δεν θα πω εγώ τώρα τι είναι σωστό και τι λάθο. Απλά λέω ότι ε, υπάρχουν θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα λύνουμε γρήγορα και διονίζονται αυτά τα θέματα. Την ώρα που στο εξωτερικό και πάλι, όπως είπε και ο κ. Χαλιαμπάλη, πριν τα έχουν λύσει αυτά. Αυτά είναι λιμένα. ναι. Και Δεν ζούμε είναι... και μια δύσκολη περίοδο η αλήθεια. Είναι οικονομική συγκυρία. Γιατί αν εγώ άνοιγα το κατάστημά μου τι Κυριακέ και πλήρωνα τον εργαζόμενό μου για την Κυριακή του. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και διαφορετικά ε, τα πράγματα. Και η αλήθεια, βέβαια, κύριε Χαλιαμπάλια, είναι ότι επειδή είστε και επιχειρηματία, τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Αν δεν έχει budget, δεν κάνει και πολλά πράγματα. Έχουν κοπεί χρήματα, πόλη, έτσι, βέβαια, ναι, από του Δήμου. Εγώ ένα πράγμα, ένα καλό που έχει κάνει ο Μπουτάρη, που θε, μπορώ να το αναγνωρίσω και μπράβο του και συγχαρητήρια, είναι ότι έστρεψε τα οικονομικά. Mm -hmm. δηλαδή... Σαφώς. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Ναι, νομίζω αυτό, είναι, αυτό είναι ναι. Για μένα είναι αυτό ένα. Από, από τα πολύ λίγα που έχει κάνει πραγματικά. Εντάξει, δηλαδή πήρε ένα τέλο πάντων χρεοκοπημένο Δήμο. Μην θυμάμαι, αρχόταν να στείλουμε, δηλαδή, για, δηλαδή, προσφορά για χρώματα και ούτε κάστε. Πώ mm. πώς το λένε. Ναι, δεν του συζητούσαμε. Εντάξει, είχαν κάνει τρει και τέσσερι φορέ διαγωνισμό για χρώματα για να βάψουν κάτι μεταλλικές κατασκευέ. Και Φαντάς, συνέχεια μα μα Και μα λέγανε, ναι, στείλτε μα. Και τι να στείλουμε, θα... Και αυτή τη στιγμή ο Δήμο έχει γύρω στα 48 ή 50 εκατομμύρια ευρώ ταμείο. Ταμείο. Αυτό από το μείον φεύγα στο συν. Σύνε... Άρα κάτι λέει, έκανε ο ανοίσθημα. κύριος Μπουτάρη, <σχελόν> γιατί ναι, να μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιο είναι επιχειρηματία. Έτσι. Έτσι. Ξεκάθαρα. <σχελόν> <εντάξει, ξεκάθαμε, σχελόν> <εντάξει, ξεκάθαμε. σχελόν> αυτό το έκανε καλά. Έκανε ένα άλλο που έκανε πούλη στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πώ το λένε <σχελόν> το διδύμα, <σχελόν> Αλλά εμένα δεν μ' άρεσε έτσι πώ το πούλη. Δεν μ' άρεσε. Έγινε σωστό έτσι. Θα επιλέγατε διαφορετικό. Ξέρετε τι γίνεται. Για να μπορεί να μπει σε μια αγορά πρέπει έχει του πολιτέ, τέλο πάντων, έχει εκθέσει, έχει κάποια εργαλεία τα οποία τέλο πάντων θα, σου το κάνει ναι. γνωστό. Ναι. ναι, αλλά πρέπει να έχει και εμπόρευμα, να έχει προϊόν. Να έχει καλή ποιότητα προϊόντο. Εντάξει, γιατί έρχεσαι εκεί πέρα και στέλνει και λε, πήγα και αχ, τι ωραία, τι καλά, ελάτε. Έρχονται. Όταν βλέπουν μέσα στην πίχλα αυτοκίνητα, βρωμιά, θόρυβο. Πηγαίνουν, άντε στα Λαδάδικα, πηγαίνουν εκεί, περνάνε καλά οι άνθρωποι. Πολύ ωραία, άντεξε. Μετά ήθελα να κινηθούν. Πού θα κινηθούν, Πώ θα πάνε με το φορτηγό, Με, το... με τα λεωφορεία. Ναι. Πώ, πώ, Ε, όταν θα γυρίσουν εκεί. Ναι. Τι θα πούνε, ο Ε, καλά φάγαμε. Κοίταξη, ε, έτσι έχουν οι κουμαστικέ κοινωνίε, Έτσι έχουν οι ταξί. Ναι. Έτσι, ναι. Έτσι Άρα πρέπει να έχει πολύ καλό προϊόν. Έτσι αλλιώ με, με τα social media τώρα, Ο μεγαλύτερο oh, no. διαφημιστή είναι το mouth to mouth που λέγαμε παλιά, Τώρα είναι τα social media, έτσι. Οι εντυπώσει που γράφει παντού. Έχει πλατφόρμε, έχουμε και διάφορα. Εκεί νομίζω είναι πολύ εύκολο να δει πραγματικά τι γίνεται σε μια πόλη, σε ένα προορισμό που θε να πα. Και όλοι κάνουμε έρευνα πριν πάμε κάπου πλέον. Έτσι, έτσι, έτσι. Εσεί τώρα, εγώ σα ρωτάω, εσεί τώρα αν είχατε επιλογή με τα λεφτά, το budget, εντάξει. Γιατί περίπου, μην νομίζετε τώρα να πάρει το αεροπλάνο, να έρθει εδώ, να κάτσει, να ράνει, να πα, να κάνει σε σχέση με το Βερολίνο, αυτά. Μην νομίζετε. Καμιά φορά και φθηνότερα έξω, εντάξει. Πού θα πηγαίνατε εσείς, ποια επιλογή θα ήταν, α πούμε. Εγώ πάντω ε, δεν θα ερχόμουν. Ε, με εδώ. το χέρι στην καρδιά. Άξι, δεν έχει πολιτική. Δεν θα. <laughs> Άρα, τι... ε, ότι το πήγε από το. Είναι. Εμένα με θυμίζει ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πάει 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και πήγαινε με 30. Και το πήρε, α πούμε, και το πάει με 50. Και είναι η φοβερή. Ναι, Έχουμε Όπου 30 στο 50. Ξέρω, πέρα. Ναι, ρε, σε αυτό πρέπει να πάει 500, μπορεί να πάει. Κατάλαβε. Δηλαδή, mm -hmm. αυτή ήταν κάποιε από του λόγου Ωραία. Που... <συσσσίλω> οπότε υπάρχει, είπαμε, το θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πρέπει να αλλάξει δομή, τρόπο mm. λειτουργία κτλ. Τουρισμό, έτσι. Mm. Τι άλλο είναι αυτό που εσεί έχετε βάλει έτσι. Στο Παραλία. Τρελαίνομαι. Παραλιακό μέτωπο. Πω, πω. Εσείς, Εμένα είναι καψούρα μου. Πηγαίνω, περπατάω και περπατάω, περπατάω και μου αρέσει τρομερά. Και όταν βλέπω. Α, τουαλέτα. Τουαλέτα, απλά πράγματα που δεν σου λέω τώρα για χαζάγια. Τουαλέτα, είσαι άνθρωπο είσαι. Έτσι δεν είναι. Άνθρωπο, περπατά και με συγχωρεί, σου έρχεται, α πούμε. Τι θα κάνει. Είσαι 40, 50, 60, 30, 20, όσο είσαι. Είσαι, έχει, πώ το λένε, είσαι, είσαι, μαμάκι μαμά και έχει το μωρό. Και το μωρό τα έκανε πάνω του. Πού θα τα αλλάξει, mm. Το καταλαβαίνει, δηλαδή. Θέλετε να μια... μας μα κάνετε δηλαδή ευρωπαϊκή πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω. Κανονική, ανθρώπινη πόλη. Γιατί υπάρχει σε μια πόλη που άνθρωποι δεν κάνουν τι ανάγκε του. Έχει εκεί πέρα, έχει πέντε. Καταρχήν, Πες μου, σε όλη την παραλία, αν υπάρχει μία ταμπέλα που να λέει τουαλέτα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Εκόσο Δεν υπάρχει. Αυτού, κάνανε και πληρώσαμε πόσα για την α, ανάπλευση του παραλιακού μετόπου και για τους αθλητές είχαν βάλει, για αυτούς τους δρομής, για αυτούς που κατεβαίνουν και τρέχουν ένα κομμάτι ξύλου ναι, σε κάποια ναι, ναι. σημεία και όχι ένα συνεχόμενο, για παράδειγμα, τέρεν, κατά μήκο του παραλιακού μετόπου. Εντάξει, τώρα θέλετε πολυτέλειες νομίζω. Συγγνώμη, λεφτά δώσαμε. Όχι, να σε πω κάτι. Ναι, δεν διαφωνώ, πλάκα κάνω. Ωραία, παιδιά, τουαλέτα λέω εγώ. Δεν λέω τίποτα τρομερό. Και υπάρχουν οι τουαλέτες. Αλλά λέτε. υπάρχουν, υπάρχουν τουραλέτες, οι οποίε είναι γραμμένα όλα με, με, με σπρέι και με ah, Ναι, και με εντάξει, λιμπά. μια άθλια δεν αθλήκα, υπάρχει, αλλά συσταμά. είναι κλειστέ ή άμα πα εκεί πέρα δηλαδή φεύγει κατευθείαν τρέχει. Ναι. Δηλαδή στο Λευκού Πύργου τρελάθηκα. Μια φορά είχαν έρθει ένα, ένα γκρουπ από κάτι γυναίκε μεγάλε. Θα μου πει τι μεγάλε και εγώ 50. Και κατεβήκαν οι γυναίκε εκεί πέρα. Καταρχήν δεν μπορούσε να μπει εκεί. Άσε που υπήρχαν οι Ιρακινοί εκεί, τι ήταν εκεί, Δηλαδή, εγώ με την Παναγία ντράπηκα να λέω τώρα, είναι δυνατόν, άσε τώρα ή... Μην μιλήσω τώρα για τις γεννήτριε εκεί, για τους ε, γύφτους που τέλο πάντων... Εντάξει, εγώ δεν λέω. Δηλαδή, δηλαδή, αυτό το ναι, πράγμα ναι. Δηλαδή, δεν μας... Το κατάλαβες ότι δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, δηλαδή... Αυτό που έχουμε, αυτό το μέτωπο, το, το παραλιακό μέτωπο, είναι το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο που υπάρχει στην Ευρώπη. Mm. Δηλαδή ούτε η Σμύρνη, δηλαδή οι... και το, έχουμε, και ναι, το ναι. έχουμε εκεί έτσι για να πηγαίνουμε και να πηγαίνουμε μια βόλτα. Όχι, αυτό το πράγμα καταρχήν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά, μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά, πολλά λεφτά να το πουλήσουμε πολύ ακριβά, να φέρουμε πολύ κόσμο. Και πίσω από το μέγαρο μουσική επίση. Αν κάνετε μια και, βόλτα. Ό, δεν και υπάρχει. Και επειδή πέρασα τι προάλλε ναι, και το βλέπα. Και δεν είναι. Εντάξει, έχει και ένα πάρκινγκ τη κακιά ώρα. Και δεν είναι λεφτά. Τι να πάρει μια μπουλντόζα εκεί πέρα έτσι και να τα ισοπεδώσει εκεί όλα. Δηλαδή, δη, 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 δεν είναι λεφτά να πει. Να ισοπεδώσει τι. Όχι, υπάρχει όχι, ένα πάρκινγκ. Ναι, ναι, ναι. Πού... Απλά λέω, ε, ο κύριο Καλιαμπάλια τώρα τα βλέπει σαν επιχειρηματία τα πράγματα. Ξέρετε πόσα γραφειοκρατικά ζητήματα ανοίγονται Ποιο? όταν πρέπει να γίνει. Για να, ναι, να δηλαδή πάρει μια μπουντόζα και μια τσάπα εκεί πέρα και να το ισοπεδώσει λίγο. Ναι, χρειάζεται ναι. ίσο... ναι. δέντρα yeah. Δεν χρειάζεται. Yeah. Σε αυτά εδώ δεν χρειάζεται. Εντάξει, μπορεί να μου πει για τα άλλα. Εντάξει. Σε αυτό δεν χρειάζεται. Τουλάχιστον εκεί να πάει κανένα ασφαλτόστρωση. Α, 50 εκατομμύρια. Δώσε ένα εκατομμύριο, 1,5-2, ένα, ξέρω εγώ πόσα είναι. Κάντε το εκεί τουλάχιστον. Σωστά, ταμείο υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Μα αφού έχει λεφτά. Είναι ένα υπέροχο μέρο, αλλά είναι ένα. Ακεί είναι, ναι, αξιοποιητό. Ξέρει, εγώ τι λέω πολλέ φορέ, το λέω δηλαδή και αυτό είναι το. Έχει ένα εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, και έχει τρει ανθρώπου. Άμα το δώσει και δίνει σε έναν ένα εκατομμύριο ευρώ, στον δεύτερο και στον τρίτο. Το 35% θα πάρει το ένα εκατομμύριο ευρώ και σε ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, ή θα χωρίσει, ή θα, πάντων, θα, διαλυθεί η ζωή του. Εντάξει. Το υπόλοιπο, στο δεύτερο, ένα, ένα 55% περίπου, είναι το οποίο θα το πάρει το παστό, δηλαδή το βάλει στη τράπεζα, θα πάρει ένα αυτοκίνητο, θα πάρει ένα σπίτι, θα το κάθεται εκεί πέρα και τα γεράματα και άστο κοινάνε. Και σε ένα 3% ή 2% ανθρώπων, α πούμε, ή 5%, δεν ξέρω, θα δώσει ένα εκατομμύριο και σε τρία χρόνια σε φέρει 50 εκατομμύρια. Εμεί τώρα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θέλουμε να τα παστώσουμε, θέλουμε να τα χαλάσει ή θέλουμε να τα πολλαπλασιάσει. Να. Τι θέλουμε δηλαδή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στην τρίτη περίπτωση. Όλοι με ένα εκατομμύριο ξεκινάνε, βάση. Έτσι είναι γιατί και εδώ. Πήγε και έσπασε το, το, την Παπαναστασίου, τα πλακάκια και τα. Πώ τα λένε, και έκανε εκείνο το πάρκινγκ. Το, τε, όχι το, πάκι, το πάρκο. Το πάρκο ναι. Άσε που έ, έβαλε από εκεί και πέρα, δηλαδή πήρε κάποιου δρόμου, α πούμε, του έκανε πεζοδρόμηση με ποτέ, χαθήκανε θέσει παρκαρίσματο. Και πού θα τι βάλουμε, ρε εσείτε? Χαθήκανε γύρω στι 25-30 θέσει παρκαρίσματο στην περιοχή. Σκέφτηκαν αυτοί πού θα τα βάλουμε εμεί τα αυτοκίνητά μα. Κανένα το σκέφτηκε. Σημασία. Και... Τίποτα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα θέματα. Έτσι πάρα πολύ. Είστε χύμαρο πραγματικά. Δηλαδή είστε πιο πολύ χύμαρο τώρα που σα ακούω για τα αυτοδιοικητικά και την πόλη παρά όταν μιλούσαμε για την εταιρεία, έτσι. γιατί είναι η αγανάκτηση του πολίτη. Ναι, ναι, ναι. Από μπαίνω. είναι εύκολο και σε μένα να βγαίνω και να λέω Ξέρε, θα γίνω δήμαρχο και σου και μου. Δεν κατάσαι. Όλοι με λένε τι δουλειά έχει εσύ και λοιπά και το τέτοιο. Αλλά λέω Όχι, λέω θα το κάνω. Θα το κάνω, λέω και από εκεί και πέρα α χάσω και λεφτά, χάσω και το χρόνο, δεν με ε, ε, Εμεί σα ευχαριστούμε ναι, πάρα ναι. πολύ. Έτσι κι αλλιώ θα τα ξαναπούμε. <χει> 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 εγώ είμαι Δημοκρατία τουλάχιστον. Εγώ είμαι Δημοκρατία τουλάχιστον. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώ θα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τι εκλογέ. Καλή επιτυχία. Ήταν ο κύριο Καλιαμπάλια επιχειρηματία από τη χρωμοδομή. Έτσι, βάζει υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Αν σα άρεσαν αυτά που ακούσατε, γιατί νομίζω ήταν πολύ ειλικρινή αυτά που ακούσατε. Ήταν και πολύ ενδιαφέροντα και είπαμε ότι θα μπορούσατε να το ξεχάσετε, ψηφίστε τον έτσι. Ναι, επιχειρηματία, επαγγελματία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φόκους 13,6.